Η κούπα στο γάζι. Τώρα ο Λευτέρης Γιαλούσης και ο πρόεδρος θα τη σηκώσουν στον ουρανό. Ο αλμυρός κυπελούχος έψη για την περίοδο 2023-2024. Και κάτι εκπληκτικό. Εκπληκτικό αυτό που γίνεται στο Αρκαλοχώρι. Τα χρώματα και τα αρώματα που σας έλεγα. Τα είπες Γιώργο, το είπες. Αποκάλυψε την έκπληξη, αλλά ήταν πολύ όμορφο αυτό το σκηνικό. Δεν το ήξερα πάντως. Δεν το ήξερα. Απίστευτο, μπράβο στην έψη. Πολύ όμορφη εικόνα, νομίζω. Για αυτό το σκηνικό που στήθηκε. Νομίζω ότι κάναμε μια καταπληκτική χρονιά. Ήμασταν μια πάρα πολύ επιτυχημένη ομάδα. Νομίζω κάναμε την καλύτερη μας θέση στη Γαμαθηνική. Νομίζω σήμερα, από ό,τι είπαν και όλος ο κόσμος, δίκαια κερδίσαμε τον αγώνα. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για αυτά τα παιδιά. Γιατί νομίζω αυτά τα παιδιά είναι. Αυτοί δρώσανε, αυτοί τρέξανε, αυτοί ακούγανε την μουρμούρα μου όλη τη χρονιά. Είμαι πολύ τυχερός που τους είχα φέτος και εύχομαι πραγματικά να έχει και συνέχεια αυτό. Όπως και να έχει, όπως είπα, είδαμε ένα ωραίο παιχνίδι με πολύ κόσμο και πολύ ωραίο κλίμα. Άρωμα γύρω 2004, ο συμπαίκτης σας, ο αρχηγός, ο Θοδωρής, εσείς, απονομές, το κείμενο. Ο πρόεδρος της Ένωσης είναι πάρα πολύ κοντά μας, αυτή την ομάδα. Έχουμε έρθει πολλές φορές εδώ σαν ομάδα να παίξουμε στην Κρήτη. Το αισθανόμαστε πραγματικά σαν σπίτι μας και κάτι προγραμματίζουμε για το μέλλον. Πάντα περνάμε ωραία στην Κρήτη και νομίζω ότι είναι φιλόξενος τόπος, ειδικά για εμάς που είμαστε του ποδοσφαίρου και έχουμε την ευκαιρία και ανθρώπους και πολλούς φίλους όπως είναι και ο Νίκος ο Τζόρτζεβλου να επισκεφτόμαστε το νησί. Μας είπε ο Τραγιανός ότι ετοιμάζεται κάτι ως Legends. Θα σας δούμε σύντομα στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Θα τα ανακοινώσετε αυτοί που πρέπει να τα ανακοινώσετε. Πάντως κάτι ετοιμάζεται. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για όλα αυτά που υπάρχουν και γίνονται εδώ. Από το χώρο, από τον κόσμο, από τη διοργάνωση, από τα πρόσωπα που τιμούν με την παρουσία τους εδώ την όλη κατάσταση. Νομίζω ότι τέτοιες ενέργειες και τέτοιες διαδικασίες είναι που δίνουν στο ποδόσφαιρο αυτό που πραγματικά πρέπει να είναι η φυσιογνωμία του. Ειδικά στο εραστικό, αλλά όχι μόνο, γιατί το εφαγωνίζεστη και το fair play πρέπει να είναι κυρίαρχα. Το ποδόσφαιρο είναι θέαμα, το ποδόσφαιρο είναι διασκέδαση και θα πρέπει όλοι να έχουμε την τάση να οδηγούμε τα πράγματα προς τα εκεί.